έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διευθυντή του Πλανηταρίου, τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο, φυσικό και αστρονόμο, ο οποίος, στον οποίο μάλλον έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις για αυτή την πτώση μετεωρίτη που έγινε αντιληπτή και στην Αττική, ακόμα και στην Αττική. Καλημέρα σας, κύριε Σιμόπουλε. Γεια και χαρά σας. Καλώς ήρθατε. Πολλές ερωτήσεις αλλά και οι ανησυχίες. Τι συμβαίνει με αυτόν τον μετεωρίτη? Λίγο μετά τις 9 έγινε, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς ξέρετε περισσότερα και περιμένουμε με αγωνία έτσι να μάθουμε. Γιατί δεν το βλέπουμε και κάθε μέρα αυτό, έτσι δεν είναι? Και βέβαια, για πολλές ερωτήσεις, αλλά όχι, καμία ανησυχία. Δεν υπάρχει τίποτε το εξεζητημένο σε μια τέτοια πτώση μετεώρου. Mm-hmm. Άλλωστε, καθημερινά πάνω από 100 τόνοι τέτοιων αντικειμένων πέφτουν στην επιφάνεια της γης. Επειδή όμως η γη μας κατά τα 2/3 είναι καλυμμένη με θάλασσες και ωκεανούς, δεν γίνονται αντιληπτοί αυτές οι πτώσεις, δεν γίνεται αντιληπτά. Mm-hmm. Εκτός αυτού, τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα είναι πάρα πολύ μικρά. Στη δεδομένη περίπτωση, χθες, mm-hmm. σύμφωνα τουλάχιστον με τις περιγραφές, γιατί εγώ προσωπικά δεν το είδα, mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τις περιγραφές, επόμενο ήταν ότι ολόκληρη η Ελλάδα, όποιος κοιτούσε εκείνη τη στιγμή στον ουρανό, επόμενο ήταν ότι θα το είδαν, γιατί το αντικείμενο αυτό βρισκόταν αρκετά χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης μας και μάλιστα σύμφωνα πάντοτε με τις παρατηρήσεις εμφανίστηκε σε μια τροχιά που ξεκινούσε από τη Βόρεια Ελλάδα και έφτανε μέχρι τη Δυτική Ελλάδα, όπου και σύμφωνα πάλι με τις παρατηρήσεις εξεράγει πάνω από την επιφάνεια. Τίποτε δηλαδή το εξεζητημένο. Τώρα, ήταν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Όταν μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι, δεν νοούμε τεραστίων διαστάσεων. Mm-hmm. Το πολύ να είχε το μέγεθος ενός κεφαλιού, το μέγεθος ενός λάχανου. Και αυτό είναι που δεν το κάνει ανησυχητικό, κύριε Σιμόπουλε, το ότι ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, ήταν μεγαλύτερο το μέγεθος του μετεωρίτη. Θα ήταν επικίνδυνο και θα συζητούσαμε σε άλλη βάση αυτή τη στιγμή. Αν μιλούσαμε για μερικές εκατοντάδες μέτρα, επόμενο θα ήταν επικίνδυνο για τη γη μας και για την περιοχή στην οποία θα έπεφτε. Όμως δεν μιλάμε για εκατοντάδες μέτρα, μιλάμε για μερικά εκατοστά του μέτρου. Δηλαδή απειροελάχιστο. Όπως σας είπα, 100 τόνοι τέτοιων αντικειμένων πέφτουν στη γη καθημερινά. Απλώς δεν γίνονται αντιληπτά τα περισσότερα. Στην περίπτωση αυτή έγινε αντιληπτό, γιατί πέρασε πάνω από κατοικημένες περιοχές. Αν για παράδειγμα ήταν συννεφιά χθες, δεν θα το είχε παρατηρήσει κανείς. Απλώς θα άκουγαν την έκρηξη, όπως υπόθηκε, την έκρηξη όταν εξεράγει αυτό το αντικείμενο στον ουρανό. Πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν και εντυπωσιακό για όσους τυχερούς πρόλαβαν και το είδαν. Εγώ έχω μια άλλη ερώτηση σε αυτό το σημείο. Έγινε αντιληπτό, σύμφωνα πάντα με μαρτυρίες, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Πάτρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, όπου και εξεράγει μέσα στο Ιόνιο Πέλαγος, κάπου στο Ιόνιο. Θέλω να ρωτήσω, είναι δυνατόν σε τόσες πολλές περιοχές να γίνει αντιληπτό? Γίνεται αυτό? Τώρα οι ερωτήσεις μου ίσως φαίνονται κάπως έτσι. Δεν είμαι και γνώστης, όπως και ο περισσότερος κόσμος, γι' αυτό και θέλουμε τα φώτα σας. Κοιτάξτε, το αντικείμενο αυτό mm-hmm. βρισκόταν σε μία απόσταση από την επιφάνεια της γης μερικών δεκάδων χιλιόμετρων. Mm-hmm. Επόμενο ήταν ότι καθώς περνούσε πάνω από αυτές τις περιοχές, το είδαν οι περισσότεροι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή τίποτε το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Καθημερινά εσείς παρακολουθείτε την πτώση μετεωρητών και όχι μόνο. Έχει υπάρξει κάποια καταγραφή μετεωρίτη η οποία δεν έγινε γνωστή προς τα έξω, δηλαδή τη μάθαμε εμείς, που ίσως να ήταν ανησυχητική? Όχι, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, όχι. Καμία τέτοια πτώση δεν έχει γίνει αντιληπτή. Υπάρχουν τέτοια, σας λέω, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Τέτοια αντικείμενα πέφτουν καθημερινά. Απλώς δεν τα παρατηρούμε. Δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση πάνω στον πλανήτη μας, εκτός φυσικά και αν ήταν μερικών εκατοντάδων μέτρων το μέγεθος. Τότε φυσικά θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά τα αντικείμενα, τα μεγάλα αντικείμενα τέλος πάντων, mm-hmm. τα οποία παρακολουθούνται από τα τηλεσκόπια και από συναδέλφους κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία,
αυτά τα μεγάλα αντικείμενα που δυνητικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον πλανήτη μας, παρακολουθούνται και ξέρουμε ακριβώς τις τροχές τους. Υπάρχουν φυσικά ορισμένα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί ακόμη, αλλά υπάρχουν προγράμματα τα οποία προσπαθούν να καταγράψουν όλα τα αντικείμενα τα οποία έχουν μέγεθος μερικών εκατοντάδων μέτρων. Οπότε να γνωρίζουμε δηλαδή την τροχιά τους και ποια από αυτά δυνητικά θα μπορούσαν να συγκρουστούν με τη γη μας. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένα το οποίο θα δημιουργούσε πρόβλημα στον πλανήτη μας. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση, ουμικέννητο βέβαια. Θα μπορούσε η γη, είναι προετοιμασμένη, ενδεχομένως και εύχομαι ποτέ να μην συμβεί αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει ένα μετεωρίτη ο οποίος θα ήταν όντως πρόβλημα? Μπορούμε, δηλαδή, αυτά εσείς φυσικά μπορείτε να το δείτε, ότι όντως έρχεται μετεωρίτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη γη, να χτυπήσει, να έχουμε, δεν ξέρω και αν εγώ είχαμε, ναι, κοιτάξτε, εάν μιλάμε τώρα για ένα μετεωρίτη, ένα αστεροειδή της τάξης των μερικών εκατοντάδων μέτρων, έτσι, αυτός δυνητικά θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα, αν και, επαναλαμβάνω, τα 2/3 της επιφάνειας της γης καλύπτονται από θάλασσες και ωκεανούς, οπότε ακόμη και αν συγκρούονταν ένα τέτοιο αντικείμενο, θα συγκρούονταν με τη γη μας, θα συγκρούονταν σε μια τέτοια περιοχή, θάλασσα δηλαδή και ωκεανό. Οπότε οι οποιασδήποτε σε εισαγωγικά ζημιές θα ήταν πολύ περιορισμένες. Αλλά ας πούμε το χείριστο σενάριο, το χειρότερο σενάριο, να έπεφτε σε μια κατοικημένη περιοχή. Μάλιστα. Επόμενο είναι ότι ένας αστεροειδής ή ακόμη και κομήτης της τάξης των μερικών εκατοντάδων μέτρων θα δημιουργούσε τρομακτικό πρόβλημα σε μια τέτοια περίπτωση. Επαναλαμβάνω όμως ότι όλα αυτά τα μεγάλα αντικείμενα παρακολουθούνται και γνωρίζουμε τις τροχές τους, που σημαίνει γνωρίζουμε πού θα μπορούσαν δυνητικά στο μέλλον, σε 100 χρόνια από σήμερα, να χτυπήσουν τη γη μας. Ας πούμε λοιπόν ότι ένα τέτοιο αντικείμενο υπολογίζεται ότι θα χτυπήσει τη γη μας. Η τροχιά του υπολογίζεται ότι θα χτυπήσει τη γη μας, θα συγκρουστεί με τη γη μας κάποια στιγμή στο μέλλον. Μάλιστα. Σε μερικές δεκάδες χρόνια ή σε 20 χρόνια. Η τεχνολογία, η διαστημική τεχνολογία που έχουμε σήμερα, μάλιστα, μας επιτρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, ευχάριστο, να αποτρέψουμε μια τέτοια σύγκρουση. Αλλά πρέπει να έχουμε κάποιο είδους προειδεασμό. Ευχάριστο αυτό που ακούμε, κύριε Σιμόπουλε, διότι από τις ταινίες του Hollywood που κατά καιρούς έχουν βγει και συνεχίζουν και βγαίνουν με το διάστημα, διαστημικές, όπως λέγονται, επιστημονικές φαντασίες, μας έχουν τρομάξει. Βέβαια είναι ταινίες και χαιρόμαστε που είναι μόνο ταινίες και όχι πραγματικότητα, αλλά όπως μας λέτε, η τεχνολογία έχει κάνει άλματα και μπορεί μελλοντικά να αντιμετωπίσει μια τέτοια πτώση. Ναι, οι ταινίες του Hollywood είναι, όπως είπατε και εσείς, μυθιστορήματα. Είναι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι περισσότερες από αυτές βασίζονται περισσότερο στο θυμικό του ανθρώπου και όχι στη λογική ή σε αυτά που γνωρίζουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, οπότε βλέπουν ένα υπέροχο θέαμα και νομίζουν ότι μπορεί δυνητικά να είναι αλήθεια. Καμία από αυτές τις ταινίες δεν έχουν βάση. Καμία δόση αλήθεια. Εσείς δηλαδή, είναι φανταστό, κύριε Σιμόπουλε, όταν βγαίνει μια τέτοια ταινία στον κινηματογράφο, σίγουρα δεν την παρακολουθήσετε γιατί θα γελάτε, έτσι, εσείς και οι συναδελφοί σας. Κοιτάξτε, και εμείς οι αστρονόμοι, πολλές φορές μας ενδιαφέρει και μας αρέσουν οι ταινίες, έστω και αν επιστημονικά δεν είναι σωστές. Δηλαδή, μας αρέσει, αν θέλετε, το story, η ιστορία που διηγείται μια τέτοια ταινία, τα ειδικά εφέ τα οποία τα τελευταία μερικά χρόνια παρουσιάζονται σε μια τέτοια ταινία. Μας αρέσουν, άσχετο εάν υπάρχει αλήθεια ή ψέματα. Σίγουρα πάντως, ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ που μας λέτε ότι δεν έχουν καμία δόση αλήθειας, γιατί εγώ, για παράδειγμα, έχω δει το Αρμαγεδόν αρκετά παλιά,
Και λέω, φαντάζεστε ποτέ στο μέλλον να συμβεί μια τέτοια πτώση? Το Αρμαγεδόν είναι western. Στην ουσία με το μανδύα της επιστημονικής φαντασίας, της σύγχρονης. Είναι τα σύγχρονα western. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.